λίγο πολύ τις απόψεις μας τις είπα. Άρα δεν χρειάζεται να μιλήσω για τις απόψεις του κομματός μου, θα μιλήσω και θα απευθυνθώ στους απόντες της αίθουσας, αυτούς που θεωρούν ότι δεν έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Φίλε λοιπόν άνεργε, που σου έχουν πει ότι τα κόμματα πολεμάνε το έργο, φέρνουν ανεργία και δεν θέλουν θέσεις εργασίας, σε διαβεβαιώ ότι αυτοί που το λένε είναι αυτοί που ουσιαστικά σε έχουν κάνει άνεργο και θα κάνανε και τη γυναίκα σου και το παιδί σου και το γειτονά σου. Και θα τους κάνουν άνεργους γιατί όπου γίνανε αυτά τα έργα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυξήθηκε η ανεργία. Οι θέσεις εργασίας οι οποίες δοθήκαν σε αυτό το χώρο κακοπληρωμένες, κόψανε χιλιάδες άλλες θέσεις εργασίας από αλλού. Αυτό λένε τα στοιχεία, άρα άνεργοι εμείς νοιάζομαστε για σένα. Και ας μείνεις σήμερα εδώ μαζί μας. Και ας νομίζεις ότι οι πράσινοι νοιάζονται μόνο για το περιβάλλον. Περιβάλλον είναι και οι θέσεις εργασίας σου. Και αυτές έρχονται με υγιές περιβάλλον. Θα μιλήσω στο μικροκαταστηματάρχη που και εκείνο του έχουν πει ότι αν έρθουν εδώ πέρα αυτές οι χιλιάδες κατοικίες θα έχει πελάτες. Κοίτα μικροκαταστηματάρχη τι έγινε σε όλες αυτές τις γειτονίες που αναπτύχθηκαν αυτά τα μολ και όλες αυτές οι χρήσεις. Άδειασαν οι θέσεις εργασίας. Άδειασαν τα μαγαζιά τους. Πεινάσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όπου γίνανε αυτά και στην Βαρκελόνη και αλλού και στην Ισπανία αυτά τα μοντέλα, χάθηκαν μαγαζιά μικρά. Και ο πρώτος του ΑΙΠΕΤ παραδείχθηκε κοινικότατα σε ημερίδα που είχε διοργανώσει ο κύριος Χυλακάκης ότι το μοντέλο του μικροκαταστηματάρχη δεν είναι στα μοντέλα τους. Είναι προγραμμένος ο μικροκαταστηματάρχης. Φίλε οδηγέ, που σου έχουν πει ότι οι οικολόγοι είμαστε εχθροί σου, που θέλουμε να σου πάρουμε το γιοταχή, ήδη χάνεις λίγο παραπάνω χρόνο από τη μία μισή ώρα της ημέρας σου λόγω του μετρομόλου. Και μιλάω στους γείτονές μας εδώ. Σκέψω όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, έχει γίνει χωροταξική πρόβλεψη για το πού θα οδηγούν τα αυτοκίνητά τους εκείνοι. Δεν έχει γίνει. Άρα θα χάσεις λίγο παραπάνω το χρόνο σου. Εμείς αν θέλουμε να σου πάρουμε το γιοταχή, θέλουμε για να σε φέρουμε σε βιώσιμες και γρήγορες μεταφορές. Για να σου δώσουμε χρόνο από τη ζωή σου. Θα μιλήσω στον επιχειρηματία, ο οποίος νιώθει ότι τον πολεμάμε. Δεν θέλουμε να γίνουν επιχειρήσεις. Για κοιτάξτε μέσα στο πλάζα. Για κοιτάξτε στα παραλιακά ξενοδοχεία. Είναι γεμάτα. Έρχονται άνθρωποι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Έρχονται πελάτες, έρχονται τουρίστες. Ή έρχονται στην Αττική ίσα για λίγες ώρες για την Ακρόπολη και φεύγουν τρέχοντας. Πηγαίνετε φίλοι επιχειρηματίες στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, διαβάστε την έκθεση McKinsey και πέστε μας στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, εάν αυτά τα μοντέλα έχουν καμία ελπίδα. Αν πήγαινε κάποιος να κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν ποτέ υπάρχει βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο να έρθει ο να βάλει τα λεφτά του, ο σοβαρός επιχειρηματίας. Αυτά είναι αρπαχτές. Θα μιλήσω στο γείτονα. Στο γείτονα από το. Από τα Πατήσια, στο γείτονα από την Κυψέλη, στους ανθρώπους εκεί πέρα που τους λένε ότι αν εδώ πέρα γίνουν κατοικίες θα διάσουν δεύτερη χώρα στη γειτονιά τους. Δεν μου λέτε συγκάτοικοι ότι υποβαθμίστηκε το Χαλάνδρι και έγινε αυτό που είναι τώρα και ο κόσμος φεύγει και από εκεί να πάει παρά έξω και ότι ξεχύλωσε η πόλη, έκανε καλύτερα τα Πατήσια. Ξέρετε όλοι ότι όχι, δεν έγινε καλύτερα, πολύ χειρότερα. Και τέλος θα χαιρετήσω τον Καταριανό. Τους Καταριανούς που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν. Και ας πω τίμια. Σε κοροϊδεύουνε, κύριε Καταριανέ. Σε κοροϊδεύουν αν πραγματικά θες να έρθεις εδώ να επενδύσεις και να ρίξεις τα λεφτά σου. Και σε κοροϊδεύουν χοντρά, γιατί ένα πράγμα δεν σου έχουν πει, σου έχουν πει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε αντί τους παλιούς ιδιοκτητές, μάλλον απέριψε την έξοδο παλιών ιδιοκτητών. Εκείνο που δεν σου έχουν πει είναι ότι το απέριψε γιατί ο χώρος πρέπει να γίνει πάρκο. Αυτοί θέλανε όταν έφυγε το αεροδρόμιο να πάρουν τις ιδιοκτησίες πίσω. Γιατί ο χώρος δεν είναι σε αυτούς. Πολύ φοβάμαι λοιπόν, φίλε Καταριανέ, ότι κάποια κυρία Λοϊζίδου σε κάποιο συμβούλιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό που θα έχει χτίσει θα τη βάλει συνέπειρο. Και νομίζω ότι ο Καταριανός και γι' αυτό δεν έρχεται, μάλλον τα έχει μετρήσει. Και τέλος θα πω κάτι άλλο που το άκουσα πριν και μίλησαν όλοι για κόστη. Μιλάνε για χωροθέτηση. Και κόστος μετεγκατάστασης. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλώς, απλώς πολίτης και γείτονά σας εδώ πέρα, στην Γλυφάδα μένα. Εδώ ο δήμαρχος ο δικός μας αυθαιρέτησε, εμείς δεν συμφωνούμε μαζί του, και έφτιαξε αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου νεκροταφείο πάνω εκεί στο βουνό, σε ένα χώρο που είναι αλφαζόνη. Και ο άνθρωπος λέει να και πού να το πάω. Και έχει πρόβλημα.
Δεν μου λέτε. Ανεξάρτητος κόστος. Πες ότι εγώ τους χαρίζω ένα δις εδώ τώρα. Το ΝΟΑΣΑ και όλες τις άλλες χρήσεις που θα τις πάνε. Υπάρχει οικόπεδο για το ΝΟΑΣΑ στην περιοχή εδώ στους δήμους, στους όμορους. Εγώ δεν έχω δει κανένα. Και όσους ρωτάω να μου πούνε εντάξει, πες ότι βάζω εγώ τα λεφτά. Πού θα το πάνε. Δεν έχουν κανένα σχεδιασμό οι άνθρωποι. Διατελούν σε κατάσταση πανικού γιατί τα σχέδιά τους όλα βγαίνουν πλάνα. Και κάποιος πολύ σωστά είπε ότι μάλλον αρχίζει να σαπίζει. Και εδώ πρέπει να είμαστε εμείς με την εναλλακτική μας. Γιατί πραγματικά τουλάχιστον εμείς έχουμε κάποια εναλλακτική. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν να περάσουμε ξανά στον Θάνο Ορφανό που θα, αυτή τη φορά θα μας πει κάτι σύντομο ως μέλος του ΔΣ της Περιφερειακής. Παρευρίσκεται στην ημερίδα και εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, η Δόμενα Σκαλάκη. Λοιπόν, να χαιρετήσω εκφράζοντας τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, τον Νίκολο Σαράντη, που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εκπροσωπώντας τον, ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής χαιρετίζει τη σημερινή ημερίδα και από καιρό στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί όπως είπαμε και πριν, αλλά και λέμε και ξανά, ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο δεν είναι των τριών Δήμων γύρω από το πρώην αεροδρόμιο, αλλά είναι όλης της Αττικής. Η ΠΕΔΑ είναι κοντά στον αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο και θα στηρίζει όλες αυτές τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που έχουν οι τρεις Δήμοι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε όρεξη. Λοιπόν, τώρα από τους θεσμικούς είχαμε τον κύριο Σπονδυλίδη Θανάση, τον αντιπεριφερειάρχη, αλλά μάλλον έχει φύγει, δεν τον βλέπω. Οπότε θα έλεγα να μας κάνει, αν έχει ακόμα διάθεση, έτσι μια σύντομη παρέμβαση ο κύριος Νίκος Φιντικάκης, αν είναι ακόμη εδώ. Έφυγε ο κύριος Φιντικάκης. Λοιπόν, εδώ με τη σειρά όπως είναι γραμμένη, είναι ο κύριος Λιπαράκης, ο οποίος είναι κλαδικός και επιστημονικός σύλλογος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που είναι θεσμικά ο πλέον αρμόδιος συμβουλευτικός φορέα σε τεχνολογικά βιομηχανικά θέματα που αφορούν στον ευρύτερο αεροπορικό χώρο, είτε αυτό είναι το περιβάλλον είτε το αεροσκάφος. Προτείνει ότι ολόκληρη η περιοχή των 5.300 περίπου στρεμμάτων του αεροδρομίου του Ελληνικού πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο εκείνο τρόπο, ώστε να αποτελεί εξασφαλισμένο έσοδο για την οικονομία της χώρας με ανάπλαση χώρου που θα σέβεται το περιβάλλον. Θέλω να κάνω την παρατήρηση ότι η οπτική μας συμπλέει σε πολύ μεγάλο βαθμό με του καθηγητή κ. Νίκου Μπελαδίλα και βέβαια και του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Χρήστου Σφύρτζη. Διαφοροποιείται όμως σε αυτό το οποίο πρόκειται να σας πω εν συντομία. Στη διατήρηση δηλαδή ενός μέρους του ελληνικού σε μικρότερη κλίμακα αεροδρομίου. Οι υποδομές που χρειάστηκαν πλέον των 60 ετών για να χτιστούν επιβάλλεται να αναβαθμιστούν και όχι να καταστραφούν. Επειδή το ενεργειακό κόστος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το ξύλωμα δύο διαδρόμων ασφαλτοτάπητα 3,5 χιλιόμετρων επί 50 μέτρων σε πάρδος και της τάξης ενός μέτρου σε βάθος θα είναι τεράστιο για τους τρεις όμορους δήμους. Σπάνια σε Μητρόπολη προηγμένου κράτους του δυτικού κόσμου έχει ξυλωθεί ποτέ αεροδρόμιο. Τουναντίον μπορεί να λάβει χαρακτήρα εναλλακτικού βοηθητικού αεροδρομίου, το οποίο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του πρωτεύοντος είναι δυνατό να αποτρέψει αεροπορικό ατύχημα. Έχω εργαστεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 1997 επί 12 μήνες όταν χτιζότανε και έχω συντελέσει στην μελέτη της ηχορύπανσης του αεροδρομίου εκείνου. Καμία σχέση από άποψη κλιματολογικών συνθήκων από την άλλη πλευρά του Ινητού και από τούτη την πλευρά η χαρισματική αυτή πλευρά του δυτικού αεροδρομίου και του ανατολικού. Με τη διατήρηση λοιπόν σε μικρότερη κλίμακα ενός αεροδρομίου θα γίνει αποσυμφόρηση του αεροδρομίου της Ελευσίνας από αεροσκάφη
ρόλου πολιτικής προστασίας, παραδείγματος χάρη πυροσβεστικά, έρευνας και διάσωσης, αεροδιακομιδής ασθενών κλπ. Ο Σύλλογός μας λοιπόν προτείνει εκμετάλλευση του ελληνικού στο τρίπτυχο πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας, δηλαδή ενέργεια, τουρισμός, περιβάλλον, αλλά και ασφάλεια. Το ελληνικό λοιπόν με ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις μπορεί να καλύψει και τα τρία συνθετικά αυτά του τριπτύχου. Αν δεχτούμε ότι θα παραμείνει σε μια ήπιας μορφής εκμετάλλευσης αεροδρόμιων. Και για να έχουμε το συνδυασμό με εξειδικευμένη μαρίνα, με όλη αυτή την συγκοινωνιακή κάλυψη την οποία αποτελεί εδώ και τόσα χρόνια, να έχουμε δηλαδή μια σταθερή προσέγγιση πλευράς εσόδων. Άρα, κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι το ότι υπάρχει μια πρόσθετη ιδέα και αυτή είναι μια πρόταση την οποία σε λίγες εβδομάδες θα μπορέσουμε να καταθέσουμε κι εμείς, στο σύνολό της δηλαδή. Μια πρόσθετη ιδέα η οποία υπάρχει στο Eurotraining, ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ευρώπη, για δημιουργία δύο βάσεων αεροπορικής εκπαίδευσης με μία από αυτές στην περιοχή της Μεσογείου και μια άλλη κάπου αλλού. Από τον οργανισμό European Defence Agency, ο οποίος θα εξειδικεύεται στην εκπαίδευση των αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τη βασική μέχρι σε συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών. Και τότε δεν βλέπουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στην προβολή της Ελλάδας σαν υποψήφια χώρα ανάληψης μιας εκ των δύο βάσεων που προβλέπονται σε αυτό το πρόγραμμα για όλη την Ευρώπη. Επομένως, έχουμε ένα έτοιμο αεροδρόμιο να προσφέρει τις προαναφερθήσεις υποδομές, τον τουρισμό, ήλιο, θάλασσα, ιστορία, επίγειες, θαλάσσιες, αεροπορικές συγκοινωνίες, αναψυχή, προπάντων να σεβαστεί το πνεύμα που είπε και ο καθηγητής Ιωπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο κύριος Γεράσιμος Σαράπης, προσελκύοντας έτσι ένα μεγάλο και μόνιμο έσοδο και χωρίς να αναιρεθεί κάτι από τα προτινόμενα της προηγούμενης παραγράφου. Γιατί προσθέτως είναι πλέον εύκολο να δει κάποιος την γεωπολιτική ισχυροποίηση του τόπου αυτού σε συνδυασμό με τη μόνιμη και σε βάθος χρόνου προσέλκυση εισαγόμενου πλούτου. Ευχαριστώ. Από τα στοιχεία φέρνουν πολλά αεροδρόμια να έχουν κλείσει εντελώς. Δεν είναι σωστό αυτό που είπατε. Και στη Γερμανία και στη Ο καθηγητής ο κύριος Μπελαβίλας θέλει να κάνει... Επειδή βράζει το παρασκήνιο και θέλω να σας προλάβω όσους περισσότερους εδώ, δύο ιδέες, οι οποίες νομίζω ότι είναι υλοποιήσιμες και δύο. Η πρώτη είναι η εύκολη. Θα μαζέψουμε τα πρακτικά, θα τα μεταφράσουμε στα αγγλικά και θα τα βγάλουμε γρήγορα στο διαδίκτυο. Το κάναμε επιτυχία πριν από 3 χρόνια και το Κατάρ το διάβασε. Που στείλαμε το. Πρέπει να ξαναγίνει. Δηλαδή και οι επένδυτες και η επιστημονική κοινότητα, η διεθνή, είναι ανάγκη να πάρουν την ενημέρωση από εδώ. Το δεύτερο είναι ότι μου φαίνεται ότι είναι σοβαρή ανάγκη πια, και βλέπω τον Γεράσιμο τον Αράπη, οι επιστημονικοί φορείς που έχουν εμπλακεί από την ιστορία να συντονιστούν. Ο Δήμος Ελληνικού και η Επιτροπή Αγώνα συντονίζουν τα κοινωνικά, συντονίζουν τα κινηματικά. Είναι ανάγκη το Πολυτεχνείο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΛΚΕΘΕ, η αρχαιολογική κοινότητα και όσοι άλλοι στον δρόμο, αλλά μιλάω σίγουρα για τους 4 οι οποίοι έχουν εμπλακεί. Να βρούμε έναν τρόπο να δουλέψουμε μαζί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και να αρχίσουμε να βγάζουμε από κοινού πια κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και με το τεχνικό επενδυτή. Ωραία. Τώρα έχουν μείνει λίγοι ομιλητές. Εσείς οι καλοί άνθρωποι που μείνατε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως προανέφερε ο αξιότιμος Δήμαρχος Γλυφάδας, είναι καλοδεχούμενες οι εναλλακτικές συμπληρωματικές προτάσεις που βελτιώνουν την υπάρχουσα μελέτη. Και σε αυτά τα πλαίσια κάνω αυτή την παρέμβαση στην ημερίδα σας, η οποία αποτελεί παράλληλα και ένα αίτημα για άμεση συνάντηση αργότερα για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση στους φορείς που συμμετέχουν στη σημερινή ημερίδα
της επενδυτικής αναπτυξιακής πρότασής μας το πάρκο πολιτισμών και θεμάτων Wonderland, που αφορά τη δημιουργία θεματικού πολιτιστικού πάρκου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, στα πλαίσια της ήπιας αξιοποίησης. Ζητάμε παράλληλα να γίνει αργότερα αυτή η αξιολόγηση της πρότασής μας μετά την παρουσίασή της και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργειών και δράσεων για την υλοποίησή της. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω σε περίληψη εκ μέρους του Συμβουλευτικού και Μελετητικού μας Γραφείου Sigma Di Business and Tourism Development Project και των εταιριών που κατέχουν τα δικαιώματα των σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων το επενδυτικό αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού Πάρκο Πολιτισμών και Θεμάτων Waterloo. Πιθανόν να γνωρίζετε ήδη την πρότασή μας από προηγούμενες παρουσιάσεις που εδώ και 10 χρόνια τώρα έχει παρουσιαστεί κατ' επανάληψη και έχει αποσπάσει ένθερμες υποστηρίξεις και θετικές κριτικές από όλους τους φορείς που παρουσιάζεται. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στον φορέα που ασχολείται με το ελληνικό. Η υπάρχουσα κατάσταση. Είναι γνωστές και χιλιοεπομένες οι προθέσεις των γειτονικών δήμων και των φορέων και οι προτινόμενες χρήσεις. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα το επόμενο βήμα, πως μέσα από αυτές τις κρίσεις θα βρεθούν τα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία και τη συντήρηση του τεράστιου αυτού πάρκου και πως θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, άκουσα από τον κύριο Μπελαβίλα ότι εργάζονται επιπλέον σε αυτό το τομέα και χρειάζονται λιγότερα κονδύλια για την υλοποίηση του πάρκου. Εμείς βέβαια έχουμε υπολογίσει αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους διάφορες αναφορές και τον τύπο. Έχουμε μία αναπτυξιακή πρόταση που βοηθάει στην χρηματοδότηση του έργου. Η κυβέρνηση είναι προφανές ότι δέχεται ισχυρές πιέσεις και ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τον χώρο. Με πρόφαση την δημιουργία ενός σημαντικού αναπτυξιακού τάχα έργου με ανταποδοτικότητα και συνδρομή στο τουρισμό. Τομείς όπου είχε κάποια κενά όντως η μέχρι τώρα σχεδιαζόμενη πρόταση του Μητροπολιτικού Πάρκου για την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό το πρόβλημα έρχεται να προστεθεί κατά την κυβέρνηση, έτσι. Στα άλλα υπάρχουν τα προβλήματα του έργου, της υλοποίησής του, της βιωσιμότητάς του και της χρηματοδότησής του. Εμείς πιστεύουμε, εκ μέρους του γραφείου μας, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να αποσύρει την πρότασή της για την ελευκό παραχώρηση σε επενδυτές μόνο αν έχει μία σοβαρή πρόταση ανταγωνιστικότερη και με μεγαλύτερη προσφορά στο τουρισμό και την οικονομία της χώρας. Υπάρχει όμως τέτοια πρόταση? Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει και είναι η πρότασή μας, που αφορά τη δημιουργία του θεματικού πολιτιστικού πάρκου στα πλαίσια της ήπιας αξιοποίησης σε χώρο του αεροδρομίου με θέμα τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σας γνωρίζουμε τα βασικά της σημεία. Η πρότασή μας είναι συμβατή με τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία συμπληρώνουμε ως προς το κομμάτι της εξεύρεσης πόρων και της χρηματοδότησης του έργου. Μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα μικρό τμήμα του χώρου του αεροδρομίου. Η πρότασή μας είναι η μοναδική που έχει τις προαπαιτούμενες υψηλές προδιαγραφές που χρειάζονται για να κερδίσει ένα μικρό τμήμα του χώρου, να προσφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση της περιοχής και να δέσει απόλυτα με τους στόχους και τις μελέτες των φορέων για αξιοποίηση του χώρου χωρίς ξεπούλημα και δημιουργία μεγάλων χώρων υψηλού πρασίνου. Το θεματικό μας πάρκο θα αποτελεί μετά την υλοποίησή του τη βιτρίνα του ελληνικού πολιτισμού. Σας γνωρίζω τους στόχους και τα βασικά σημεία της πρότασης
η οποία είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και μελέτης ομάδας επιστημόνων σύμφωνα με τις πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους και τις πρακτικές με βάση τον ισχύοντα νόμο, το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και τις επετρεπόμενες κρίσεις γύρισης στους χώρους, υψηλό πράσινο, πολιτισμός, εκπαίδευση, αναψυχή, αθλητισμός. Πέραν των οικονομικών και τεχνικών μελετών υπάρχουν και ειδικές μελέτες προώθησης και marketing για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα αλλά και διερεύνηση νέων θεμάτων και δράσεων που θα εμπλουτίζουν συνεχώς το περιεχόμενο του πάρκου και θα παρατείνουν την παραμονή των επισκεπτών σε αυτό. Το προτινόμενο έργο καλύπτει το μεγάλο κενό της οικογενειακής ψυχαγωγίας που υπάρχει σήμερα στην Αθήνα. Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η παραμονή των επισκεπτών στη χώρα μας όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες και κατ' επέκταση η αύξηση των εσόδων μέσω παροχής ευχάριστων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών. Το έργο θα παρατείνει σημαντικά την παραμονή των ξένων επισκεπτών στην πόλη, εξασφαλίζοντας τεράστια ωφέλη για τη χώρα. Η πρότασή μας, το Πάρκο Πολιτισμών και Θεμάτων Waterland, είναι ένα διαδραστικό ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο στην αρχαία Ελλάδα στην εποχή του Χρυσού Αιώνα του Περικλέους. Περιλαμβάνει το αρχαιολογικό διαδραστικό χωριό, όπου ο επισκέπτης, πέρα από τη γνωριμία της άνομος της καθημερινής ζωής, θα ζει στην εποχή, θα συμμετέχει στα ιστορικά γεγονότα και θα θαυμάσει το πανόραμα των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών και της γνώσης. Επιπλέον στον χώρο, παράλληλα με το θεματικό πάρκο και το διαδραστικό αρχαιολογικό χωριό, υπάρχει δυνατότητα να ιδρυθεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο ελληνικής γνώσης μεταπτυχιακών σπουδών για ομογενείς και άλλους ενδιαφερόμενους με βάση όλη τη γάμα της ελληνικής γραμματείας και τις επιστήμες. Αν μπορείτε να κλείσετε το βίντεο. Αναπροσβολή της ιστορίας να σας δώσει. Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετηθείτε μετά. Ας ολοκληρώσει ο κύριος Σωτηρό την τοποθέτηση. Δεν είναι μια τώρα να ακούσουμε μια ακόμα εισήγηση. Λοιπόν, όχι, δεν θα ολοκληρώσω. Μια κουβέντα, αν θέλετε να ακούσετε. Παίρνετε τον χρόνο από τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή παίρνετε τον χρόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λίγο, παρακαλώ. Μπορεί, θα πάρετε τον λόγο μετά. Ποιος είναι από πίσω, κύριε Μονίτσα, να πείτε. Θα πάρετε τον λόγο μετά και θα μιλήσετε. Σας θέλω να μιλήσω, κύριε. Δεν είναι δυνατόν τώρα, παιδιά. Να σας ακούσετε, να σας πείσετε. Παλέμε εκεί είμαστε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ. Η λειτουργία, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Η λειτουργία του θεματικού πάρκου. Δεν είναι καμία προβλητική. Κανείς δεν είναι προβλητικός. Εδώ έχει γίνει, έχουμε. Εντάξει. Είναι καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να το κλείσετε γιατί πραγματικά είναι μια εισήγηση αυτή. Και λόγω. Ναι, επειδή ό,τι ήσασταν δεν ήσασταν ένα από του εισηγητέ. Μα δεν θα ουσιαστικά είναι μια εισήγηση, αλλά τώρα και στο κλείσιμο. Είναι μια εισήγηση. Ένα λεπτό. Η λειτουργία του πάρκου αυτού θα δώσει το φιλί τη ζωή στην Αθήνα και την Αττική. Πέρα από τα σημαντικά ωφέλη που θα έχουν οι παρακείμενοι δήμοι, το έργο σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί περισσότερο από 1.500 εργαζόμενους άμεσα και πάνω από 1.800 έμεσα. Χωρίς να υπολογίζονται οι εργαζόμενοι του κλάδου διαμονής, εστίασης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, ταξιδιών και μεταφορών και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση εκδηλώσεις. Το πάρκο αυτό θα δέχεται από το εξωτερικό περισσότερο από 1.000.000 επισκέπτες ετησίως με αυξητική τάση μεσαίου και υψηλού εισοδήματος από όλες τις κατηγορίες. Τώρα, θα γνωρίζετε βέβαια, να ολοκληρώσω το κύριο. Μια κουβέντα μιλάτε και να κλείσω. Με βάση τις πρόσφατες μελέτες του τουριστικού κλάδου, ότι η επέκταση της διαμονής των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή της Αθήνας κατά μία μέρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 320 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και στη δημιουργία περίπου 7.000 νέων θέσεων εργασίας. Ενώ η αύξηση της διαμονής κατά 2 ή 3 μέρες θα πολλαπλασίαζε αυτόν τον αριθμό. Για το κλείσιμο που λέτε. Ωραία, νομίζω ότι πήραμε μια υπάρχει θετική εκτίμηση από τους φορείς του τουρισμού οι οποίοι θέλουν, υποστηρίζουν τον κλάδο
υπάρχει θετική εκτίμηση από ανθρώπους που είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις που έχουν ασχοληθεί με το αεροδρόμιο και οι οποίοι θεωρούν ότι θα βοηθήσει σημαντικά το έργο αυτό για κάποια σημαντικά έσοδα για τη δημιουργία του πράσινου. Εμείς μιλάμε για ένα μικρό τμήμα του αεροδρομίου. Λοιπόν, μην πούμε σε λεπτομέρειες. Έχουμε πει 250 στρέμματα από τα 6.500. Το 1/20. Το 1/20 για να σωθεί το άλλο τα 19/20. Θέλετε να σωθεί το επόμενο, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο. Το 1/20. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει αυτή την πρόταση κάπου θα την έχετε δει. Έχει καταθέσει. Μας ζητώ για τις παρουσίες να κάνουμε παρουσίες λεπτομερέστερη για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την κύριε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα είναι... πάντα δίπλα σας, γιατί δεν είναι μόνο υπόθεση του ελληνικού, είναι όλη σε δικής, όπως πολύ καλά λέγεται. Οι θέσεις του, η μελέτη του Πολυτεχνείου για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου σαν κύρις πολιτών μας εκφράζει απόλυτα, γιατί συνάδει απόλυτα με τους στόχους και τους σκοπούς της κίνησής μας, που είναι η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη μελέτη θέλουμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες μόνο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Η πρώτη είναι, και το έχουμε αυτό, το έχουμε σημειώσει, το έχουμε γράψει, το έχουμε καταθέσει, όταν συμμετείχαμε πέρσι στη δημόσια διαβούλευση του ΙΠΕΚΑ για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου. Το πρώτο είναι η δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου με την αξιοποίηση του κτήματος Γερουλάνου στον Άλυμο και του Ρέματος Τραχώνου και όλων των αρχαιοτήτων που βρίσκονται εντός και πέριξ της περιοχής. Αυτό το αρχαιολογικό πάρκο, συνδεόμενο με τον αρχαιολογικό θεματικό χώρο που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο αρχαιολογικό πόλο, το δεύτερο στην Αττική, με ό,τι αυτό συνεπάγει. Το δεύτερο που ζητάμε είναι η παραχώρηση μιας μικρής έκτασης, περίπου 100 με 120 στρέμματα, οριοθετημένης από μια λωρίδα πυκνού πράσινου φάρδους αρκετών μέτρων, για την δημιουργία μιας μικρής μονάδας απλού εξοπλισμού, για την εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή και με σύστημα ξεχωριστού κάδου για κάθε υλικό, για 6 γειτονικούς δήμους, ορίστε. Νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώσω την άποψη. Και όποιος θέλει είναι να απορρίψει. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη. Παρακαλώ. Να σας πω, κοιτάξτε, για πολιτισμό μιλάμε. Μιλάμε για πολιτισμό. Έτσι. Είμαστε εδώ οι μοναότητα όλοι. Εγώ σας το λέω. Όλοι είμαστε εδώ οι μοναότητα, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, αυτός ο χώρος, λοιπόν, θα προορίζεται για 6 δήμους. Ελληνικό, Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Βίρονα και Δάφνης. Τι θέλω να πω σε ένα λεπτό. Αυτό που προτείνουμε είναι η δημιουργία εσόδων για τους δήμους αυτούς από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, γυαλί, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, τα οποία επειδή θα συλλέγονται ξεχωριστά, θα είναι και πολύ εύκολο να πουληθούν χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία. Ταυτόχρονα με την οικιακή κομποστοποίηση σε αυτούς τους δήμους να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και στους 6 δήμους. Με την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης των οργανικών θα μειωθεί πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ποσό των σύμμικτων απορριμμάτων που θα χρειάζονται διαχείριση. Αυτά λοιπόν θα έρχονται σε αυτή την έκταση των 100-120 στρεμμάτων, όπου
με πολύ απλές εγκαταστάσεις θα γίνονται επιγραμματικά τα εξής. Πρώτον, μηχανική ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και παραγωγή δεύτερης ποιότητας κόμπος χρήσιμο υλικό αποκατάστασης ή επικάλυψης. Δεύτερον, κομποστοποίηση των ήδη προδιαλεγμένων υλικών στους Δήμους, καθώς επίσης και των κλαδεμάτων του πάρκου και των Δήμων και παραγωγή πρώτης ποιότητας κόμπος. Επίσης, από τα κλαδέματα του πάρκου και των όμορων Δήμων μπορεί να γίνει άριστης ποιότητας, να παράγονται άριστης ποιότητας πέλετ για τη θέρμανση των χώρων του πάρκου, όπου αυτό θα μειώσει, θα ελαχιστοποιήσει το κόστος θέρμανσής τους. Τέταρτον, να γίνει αξιοποίηση των αδρανών και μετατροπή του σε αμοχάλικο εκεί μέσα με ένα συμβατό σπαστήρα, απλούστατα μηχανήματα. Και τελευταία, να υπάρχει ένας χώρος για επιδιόρθωση και επισκευή χρήσιμου εξοπλισμού, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ανταλλακτικά και ένας εκθεσιακός χώρος ή πολιτήριο για αυτά. Το τρίτο που προτείνουμε, αυτό δεν το γράψαμε στη δημόσια διαβούλευση, το προτείνουμε τώρα. Αυτό το μελετάμε ήδη μετά τα ΤΕΗ. Τι είπατε? Αυτό με το μελετούν ήδη μετά τα ΤΕΗ με το Δήμο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια πρόταση εξής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το τρίτο που προτείνουμε λοιπόν, επειδή ένα πολύ βασικό επιχείρημα της αντίπαλης μεριάς είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, είναι πως θα βρούμε τα λεφτά. Πολύ σωστά είπατε, από τη χρήση κάποιων χώρων από την πρώτη στιγμή θα υπάρχουν έσοδα. Επίσης, μπορούν να υπάρξουν έσοδα και από το ΕΣΠΑ. Το τρίτο, προτείνουμε την εκστρατεία του ενός ευρώ. Εμείς οι πολίτες, ναι, θα βοηθήσουμε. Ένα τηλεμαραθώνιο, τηλεοπτικό μαραθώνιο, όπου θα οριστεί μία ημέρα του χρόνου και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για 10 χρόνια, όπου ο καθένας με ένα SMS θα στέλνει το κλασικό 1 ευρώ του. Όποιος στέλνει θα στέλνει 2, 3, 5. Δεν θα είναι τίποτα υποχρεωτικό, δεν μιλάμε για φόρο, μιλάμε για οικειοθελή προσφορά. Πιστέψτε με, όταν οι πολίτες βλέπουμε να παράγεται έργο, συμμετέχουμε και δίνουμε και 1 και 2 και 3 και 5 ευρώ. Είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε από την πρώτη στιγμή να συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο τα χρήματα που θα θέλουμε για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Σαν αρχή προτείνουμε να γίνει να συγκληθεί ένα διαδημοτικό συμβούλιο και από τους 6 όμορους δήμους, από τους 6 γειτονικούς δήμους. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού πρέπει να γίνει το όραμα της Αττικής. Πρέπει να το κάνουμε. Και για να το πετύχουμε και για να το κάνουμε και για να το υλοποιήσουμε θα πρέπει να φτιάξουμε ένα αραγές μέτωπο δήμων, κινημάτων, συλλογικοτήτων και πολιτών. Πρέπει όλοι να το στηρίξουμε με νύχια και με δόντια. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αναδείξουμε σε αυτόν τον τόπο τον ιστορικό, τον ενιάλιο, το φυσικό πλούτο, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να κάνουμε εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, να αγκαλιάσουμε την έρευνα και την τεχνολογία και την καινοτομία. Συγγνώμη, όχι τεχνολογία, καινοτομία που τα έχω ξεχάσει. Και να μπορέσουμε να εξοικονομώντας φυσικούς και οικονομικούς πόρους, το επαναλαμβάνω, και προστατεύοντας το περιβάλλον, να δημιουργήσουμε ένα άλλο είδος ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαγγελίδη. Θα ήθελα να πω ότι καταθέτω την πρότασή μας αυτή εδώ, μαζί με την πρόταση της πρωτοβουλίας συνεννόησης των απορριμμάτων για μια πρώτη προσέγγιση εφαρμογής αυτού που είπα για τα απορρίμματα στην Ηλιούπολη και θα ήθελα να σας πω ότι τις άμεσες μέρες, τις επόμενες μέρες, αυτές οι προτάσεις θα κατατεθούν, θα τις πάμε και, και στους 6 Δήμους, στα Δημοτικά Συμβούλια και των 6 Δήμων. Ο κύριος Μάκης Σταύρου από το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού. Thank you.
σαν δίκτυο προστασίας αριθμού, θεωρούμε το ελληνικό σαν υπόδειγμα για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για τους αγώνες που τόσα χρόνια έχει αναπτύξει. Άρα, το δίκτυο Σαρωνικού που έχουμε ήδη δημιουργήσει, βλέποντας την ανάγκη συντονισμού όλων των φορέων από την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο, θέλουμε να κινηθεί σε αυτή την αγωνιστική κατεύθυνση που ήδη έχει χαράξει το κίνημα στο ελληνικό με πρωτεργάτη τον Δήμαρχο του Χρήστο Κοτζίδη. Και το δεύτερο, γιατί το ελληνικό έχει συγκεκριμένη πρόταση και πλέον δεν παλεύουμε γενικά, αλλά παλεύουμε για να υλοποιηθεί η πρόταση που το Πολυτεχνείο και ο Νίκος ο Μπελαβίλας έχουν καταθέσει. Θέλουμε λοιπόν σε όλο το Σαρωνικό να αναπτυχθεί μια τέτοια λογική. Πρώτον, η αγωνιστική λογική σε επίπεδο όλου του Σαρωνικού και μάλιστα θέλω να πω και κάτι που βίωσα τον περασμένο μήνα που ήμουν στην Φοινισία στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Όταν βγήκα να παρουσιάσω την πρόταση για το Σαρωνικό για να πάρουμε ένα ψήφισμα, βγήκε εκπρόσωπος από τα κινήματα του περιβάλλοντος στην Ινησία και παρουσίασε μία πρόταση που έχουν παρουσιάσει οι εταιρείες για να πάρουν μία ακτή 7.000 μήκος ακριβώς δίπλα στην Καρχιδόνα για να κάνουν τα ίδια ακριβώς που ζητάνε οι εταιρείες εδώ. Έχω την αίσθηση δεν είναι μόνο πανατικό το πρόβλημα πλέον, είναι πανεσογειακό. Το κεφάλαιο, το διεθνές κεφάλαιο λειτουργεί στην ίδια λογική, να κάνει ριβιέρες όχι μόνο στο Σαρωνικό, αλλά σε κάθε χώρα. Να κάνουν όλη τη Μεσόγειο Ριβιέρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε ότι είναι ανάγκη πλέον να συντονιστεί ο αγώνας στο Σαρωνικό και έχουμε δύο βασικές αρχές. Η θέση μας σαν δίκη Σαρωνικού είναι από την παραλιακή λεωφόρο και κάτω καμία εμπορική δραστηριότητα. Καμία καινούργια τώρα. Οι υπάρχουσες να αρχίσουν να περιορίζουν. Μέχρι ώστε να σταματήσει κάθε εμπορική δραστηριότητα. Θα μείνει φύση, ρωμανικό περιβάλλον, πουλιά. Μια κατάσταση δηλαδή ανθρώπινη και φυσιολατρική. Να περιορίσουμε λοιπόν τις εμπορικές δραστηριότητες όσο γίνεται περισσότερο. Οι οργανωμένες ακτές, είτε στον Άρη, είτε στη Βούλα, είτε στην Βουλιαγμένη, να δοθούν στους πολίτες για αυτοδιαχείριση, στο πρότυπο του κάμπινγκ. Ξέρετε όλοι το κάμπινγκ της Βούλας αυτοδιαχειρίζεται, όχι μόνο για μπάνιο, για να είναι ελεύθερο στον κόσμο, αλλά για επιστημονικές ημερίδες, γίνονται σεμινάρια επιστημονικά, γίνονται προβολές κινηματογραφικές, γίνονται πολιτιστικές δραστηριότητες και αποδεικνύουμε ότι οι πολίτες μπορούν να διαχειριστούν το δημόσιο χώρο σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, σε αντίθεση όπως έγραψε μια τοπική εφημερίδα με την επιχειρηματία που έχει αφήσει την ακτή στην Βάρκιζα το γιαπανάκι και έχει γίνει ένας σκουπιδότοπος. Όταν είδε ότι τα συμφέροντά του είναι ότι δεν βγάζει το χρήμα που θέλει, σηκώθηκε και έφυγε και το γιαπανάκι σήμερα είναι ένας σκουπιδότοπος πραγματικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι πολίτες μπορούν να διαχειριστούν. Ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος του κάτω της Βούλας δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό που μας λείπει είναι πλέον η ενότητα των Δήμων και η βούλησή μας, η ενότητα των κινημάτων μάλλον, και η βούλησή μας να διεκδικήσουμε τους χώρους αυτούς, να πούμε μέσα, και στο κάτω που πήγαμε σαν κατάληψη πέρσι 10 Ιουνίου, και να πούμε ότι οι χώροι αυτοί είναι των πολιτών. Και πλέον μπορούν οι πολίτες, όπως έχει αποδείξει και ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος του κάμπινγκ, αλλά και άλλοι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι στην Αττική, μπορούν οι πολίτες να λειτουργήσουν τους χώρους αυτούς. Από την πάνω μεριά της λεωφόρου υπάρχουν δύο μεγάλοι χώροι στο Σαρωνικό. Ο ένας είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο, το Πάρκο του Ελληνικού, που υπάρχει πρόταση από το Πολυτεχνείο και πραγματικά μας εκφράζει, και ο άλλος είναι οι Αττικές συνανάλυσεων που θέλουμε και θα παρακαλέσουμε τον Νίκο τον Μπελαβίλα να κάνουμε μια αντίστοιχη μελέτη, έτσι ώστε αυτοί οι δύο χώροι να γίνουν και οι δύο πάρκα. Το άλλο το πάρκο το παλεύουμε να γίνει αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο, γιατί είναι και βιότοπος εκεί, και να έχουμε δύο πάρκα στο όλο αυτό το μήκος της παραλίας του Σαρωνικού. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι θέλουμε πρόταση συγκεκριμένη για την δική μας τουριστική αξιοποίηση και θα παρακαλέσω τον Νίκο τον Πελαβίλη να μας βοηθήσει σε αυτό. 25 Μαΐου έχουμε οργανώσει, μάλλον προγραμματίσει, να κάνουμε μια ημερίδα στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Ανάπησο για να δώσουμε τη δική μας πρόταση, τι θέλουμε, πώς βλέπουμε εμείς την τουριστική ανάπτυξη σε όλο το Σαρωνικό. Τι σημαίνει πραγματικά η ανάπτυξη με τα χαρακτηριστικά που έβαλα πριν.
παράλληλα σας ενημερώνω ότι 1 με 7 Ιουνίου θα γίνει εβδομάδα εξορονικό. Προγραμματίζονται ήδη εκδηλώσεις, είμαστε σε επαφή, την Πέμπτη έχει συνεδρίαση και όποιος μπορεί να έρθει, καλό θα είναι το δίκτυο, για να κάνουμε πλέον το λεπτομερές πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εβδομάδας αυτής που θα κορυφώνουν την 5η Ιουνίου στην ημέρα περιβάλλοντος. Και άλλο τελευταίο, το πιο σημαντικό θέμα του Σαρονικού, κατά την άποψή μας, που είναι η εκποίηση, το ξεπούλημα του ναού του Απόλλωνα Σωστήρα, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία, για πρώτη φορά στον πολιτισμό, μπαίνει για εκποίηση, μπήκε επίσημα για εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΛ αρχαιολογικό μνημείο. Ο ναός του Απόλλωνα Σωστήρα. Και εκποιείται μαζί με όλη τη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, με το δάσος Καβουρίου, με τις ακτές της Βουλιαγμένης, υπεγράφει μνημόνιο μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του ΤΑΙΠΕΛ και παίρνουν και τον ναό. Και καταλαβαίνετε ότι αν γίνει αυτό, ανοίγει ο δρόμος πλέον να χάσουμε όχι μόνο τη δημόσια γη, αλλά και τα μνημεία του πολιτισμού, γιατί θα είναι το πρώτο μνημείο ο ναός του Απόλλωνα Σωστήρα που μπαίνει επίσημα για εκποίηση. Για τον λόγο αυτό, και σας καλούμε όλους, αύριο το πρωί 11 η ώρα έχουμε συγκέντρωση έξω από τον Αστέρα, από την πλάζα του Αστέρα, θα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και θα κάνουμε και ξενάγηση διαμαρτυρίας στο ναό, διεκδικώντας πρώτον να απαλωτριωθεί ο ναός, να ξεκοπεί από τον Αστέρα, όπως και η οικία που είναι έξω από τον ναό, και να γίνει αυτοτελής αρχαιολογικός χώρος, με είσοδο και φύλακα κανονικά όπως είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, και δεύτερον να σταματήσει κάθε διαδικασία εκποίησης όλης της χερσονήσου του Σαρονικού, Βουλιαγμένης, γιατί η χερσόνησο αυτή εκποιείται όχι μόνη της, αλλά και με το νησί Φλέβες που είναι απέναντι, το οποίο είναι από τα 40 νησιά που ήδη έχουν πίσω τα επέδεια αξιοποίηση και φημολογείται ότι θα γίνει γέφυρα μεταξύ Βουλιαγμένης και Φλεβών που θα ενώνει τους δύο χώρους και ότι στις Φλέβες επάνω θα γίνει καζίνο. Αυτά τα φαραωνικά σχέδια λοιπόν θέλουμε να τα αποτρέψουμε και καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια ενωτική αγωνιστική κίνηση όλων των φορέων του δικτύου. Σας καλούμε λοιπόν όσοι και όσες θέλετε αύριο 11 η ώρα έξω από τον Αστέρα για να διαμαρτυρηθούμε για την ενάντια στην εκποίηση του ναού του Απόλλωνα Σωστήρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο ακόμη μιλητές. Τώρα καλώ τον κύριο Παραλά από τη Δημοτική Κίνηση Άνω Κάτω του Καλαμακή. Εγώ ένα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνω εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης Αλίμου Άνω Κάτω στο Καλαμάκι. Ένας από τους βασικούς καταστατικούς μας στόχους είναι η υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και η απρόσκοπτη χρήση και προσέλευση των πολιτών σε αυτούς τους χώρους. Επομένως, εκ των πραγμάτων, κάθε κοινωνική δράση που έχει αυτό το στόχο, όπως η σημερινή ημερίδα, θα την στηρίζουμε αγωνιστικά στη βάση βεβαίως των προτάσεων για την αξιοποίηση του χώρου αυτού του ελληνικού, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και ο τελευταίος, ο κύριος... Καλησπέρα, συναγωνίστρες και συναγωνιστές. 50 άτομα μέτρησαν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πήγαν να δουν κανένα τουρκικό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πήγαν να δουν τις ειδήσεις. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήρθαν και κατέθεσαν, για να πω τα πιο ευγενικά, τις διαπιστώσεις. Εμείς να δείτε διαπιστώσεις που έχουμε. Πρώτη, τι θα πει η αεροδρόμιο ελληνικού. Για να μας πούμε. Να μας πούμε. Θα μας πούμε. Ήτανε το μετεμφυλιακό εξάγγλωμα, άλλη μια απόδειξη του φασισμού στην Ελλάδα. Το φάγαμε. Τι ήρθε μετά. Τα ΕΕ. Τι ήρθε μετά. Ευεργέτης. Δωρητής. Ο Νάσης. Έδωσε το σπίτι του στον προκτόνιμο. Τον Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η Ολυμπιακή. Του ταξίδευε και ο κάθε επιγραμμένος τζαμπά.
Βάλανε τον εισαγγελέα Γεωργιλά να δει καθαρίσει και τακτοποίησε το γιο του. Ο κύριος Γεπαράκης, που σέβομαι και εκτιμώ και γνωρίζω από κάτι ωραίες εκδόσεις που έχει κάνει ο φορέας του, τα ξέρει αυτά. Εισαγγελέας Γεωργιλάς.